Συνεχίζω τις περιοδίες ανά την Ελλάδα. Ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Κροκίδης στοχεύει στην απευθείας επικοινωνία με τους πολίτες προκειμένου μαζί να δημιουργήσουν εκείνες προτάσεις που θα αντιμετωπίζουν τα τοπικά ζητήματα. Ο κ. Κροκίδης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Χρήστο Δημητρόπουλο, βρέθηκε στην Κόρινθο και συγκεκριμένα στο επιμελητήριο Κορινθίας, ενώ τα θέματα που αναδείχθηκαν ήταν τα προβλήματα του επιχειρηματικού και του εμπορικού κλάδου, η τουριστική ανάπτυξη και η ενίσχυση των τοπικών υποδομών. Γι' αυτό συζητάμε μία άμεση ενίσχυση. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορεί τόσα χρόνια να είμαστε όλοι συνεπείς με το κράτος και να πληρώνουμε τα χρήματά μας, τις υποχρεώσεις μας, την εφορία μας και από όταν να μην μπορούμε. Αυτό θέλουμε, ένα καθαρό πλαίσιο να μπορούμε και εμείς να τα απεξέλθουμε στην οικονομική κρίση που υπάρχει. Θα σου πω το τραγικό λάθος το οποίο γίνεται είναι ότι όλα τα προγράμματα που ήρθαν μέχρι σήμερα, το 50% μπορούσε να το πάρει με ευνοϊκότατους όρους, με 0% επιτόκιο, όμως το υπόλοιπο 50% πέρναγε μέσω των τραπεζών. Εκεί δημιουργούνται όλα τα προβλήματα. Γιατί πηγαίνοντα στι τράπεζε, έπρεπε να πληρώσει 8% επιτόκιο. Και το χειρότερο ήταν να σου δώσουν ότι έπρεπε, ζητούσαν να πάρουν εγγυήσει. Οι εγγυήσει λοιπόν δεν υπάρχουν πια. Και τι εγγύηση, πες ότι έχει ακίνητη περιουσία. Ποια είναι η αξία τη ακίνητη περιουσία, υπάρχει η εμπορική αξία αυτή τη στιγμή, γίνονται αγοροπολισίε. Πώ προσδιορίζεται από την τράπεζα. Άρα εκεί δημιουργήθηκε το μεγάλο θέμα. Και όλα αυτά τα πακέτα δυστυχώς αραχνιάσανε. 1,5 δισεκατομμύρια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κινδυνεύουν στο τέλος του χρόνου να επιστραφούν πίσω. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Κροκίδη, ψηφίου βουλευτή, του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας στο επιμελητήριό μας. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία. Όχι πριν τις ευρωεκλογές, μετά τις ευρωεκλογές. Ας τα κάνουμε. Και επειδή έχουμε να συνεχιστεί η συνεργασία που έχετε με όλους εμάς, τους εμπόρους της επιχειρηματίας, για να δούμε αυτή την κατάσταση, τη δύσκολη που βρισκόμαστε. Εμείς εδώ στην Κόρινθο, σαφώς και έχουμε τέτοια προβλήματα με όλη την Ελλάδα, είναι που τοποθετήσαμε την Κόρινθο σαν λιμάνι στον τουριστικό χάρτη της κουραζιάς και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό θα φέρει το εισόδημα που έχει απολέσει ο εμπορικός κόσμος τα επόμενα χρόνια. Θέλω να σας πω ότι είμαι βέβαιος ότι ένας καλός πρόεδρος επιμελητηρίου, όπως είναι ο Βασίλης Ανανόπουλος, θα γίνει και καλός δήμαρχος της πόλης και θα λύσει τα προβλήματα αυτά τα οποία σας ταλανίζουν. Επειδή έχω συνεργαστεί με τον πρόεδρό σας, αλλά και με εσάς όλους, με τον καθένα και ξέρω τις αξίες σας και τη δυναμική σας, είμαι βέβαιος ότι την επόμενη φορά που θα έρθω στην πόλη, ο καθένας θα έχει ένα διαφορετικό ρόλο. Έναν επιπλέον ρόλο, θα έλεγα. Γιατί πάντα θα είμαστε άνθρωποι της αγοράς, άνθρωποι της καθημερινότητας και κάποιοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν και στην τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι πολύ σημαντικό. Κάποιοι στην περιφέρεια, που ξέρουμε ότι οι περιφερειάρχες θα είναι μικροί κυβερνήτες και θα διαχειριστούν κοινοτικά κονδύλια.